Άρα το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Το Ιράν έχει κερδίσει πόντους σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, χειραγωγώντας την Χεσμολά, την Χαμάς και τους Χούθη. Γιατί ουσιαστικά παρουσιάζεται πιο πολύ σαν ένας μεγάλος παίχτης που μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα δεδομένα. Το θέμα είναι ότι δεν του βγήκε σε καλό με τη Χαμάς και αυτό που έκανε το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι αιτία εντός αγωγικών θα λέγαμε πολέμου και πρέπει να υπάρξει μια αντίπεινα. Στην πραγματικότητα είναι ότι δεν πρέπει να χάσει το γόητρό του, πρέπει να φανεί ότι θα κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό θα το κάνει και πώς θα το πετύχει. Πάντως υπάρχει σίγουρα μια ετοιμότητα, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να φανεί ότι θέλει να το κάνει χωρίς απαραίτητα να υλοποιηθεί με τον τρόπο τον χειρότερο. Άρα όταν μιλάμε για γενίκευση πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ιράν ήταν στην αρχή σε όλο αυτό το πλαίσιο ότι ξέρουμε ότι υποστήριξε τη Χαμάς και στη συνέχεια τους άλλους ως μαριονέτες σε έναν proxy war. Από τη στιγμή που το Ισραήλ αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να μην το χειριστεί άμεσα, μπήκαμε σε αυτή τη νέα διαδικασία γιατί ήθελε να εμβαθύνει αυτή τη σχέση το Ιράν. Το Ιράν τώρα, επειδή βρίσκεται σε μια δυσκολία διπλωματική, προτιμά να παίζει έμεσα και όχι άμεσα, αλλά τώρα, επειδή έγινε αυτό το χτύπημα, πρέπει να φανεί με έναν άμεσο τρόπο ότι έχει δημιουργήσει κάτι. Οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν μια δράση κατευθείαν από το Ιράν, αλλά δεν βλέπουν ότι αυτή η δράση μπορεί να γίνει από τις ομάδες που χειραγωγεί. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να φανεί ότι έγινε αυτή η προσπάθεια. Άρα θα έλεγα ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και ήξερε τι θα γίνει. Το ίδιο με την Αμερική και προσπαθούν να αποφύγουν να γίνει μια γενίκευση. Δεν είμαστε σε ένα πλαίσιο γενίκευσης, είναι όλα πολύ συγκεκριμένα και επικεντρωμένα στη Μέση Ανατολή. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει και κίνδυνος για την Ελλάδα, είναι μακριά. Αλλά όσο αφορά τώρα τη διεθνή σκακέρα, σίγουρα επηρεάζονται τα δεδομένα και από την Ρωσία και από την Κίνα και βέβαια από την Αμερική. Άρα ξέρει το Ιράν πρώτον ότι δεν έχει πυρηνικό οπλοστάσιο, ενώ ξέρει ότι το Ισραήλ έχει και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα και σε τακτικό επίπεδο, όχι στρατηγικό. Κατά συνέπεια πρέπει να κάνει ένα χτύπημα που να μην είναι και πολύ μεγάλη ισχύος, γιατί αλλιώς θα δεχτεί μεγάλη αντίπεινα. Και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι το Ιράν είναι από την αρχή της υπόθεσης αυτός που χειραγωγεί, το Ιράν δεν μπορεί να το παρουσιάσει σαν μια επίθεση που χρειάζεται μια αντίπεινα, ακόμα και αν το κάνει επικοινωνιακά. Στην πραγματικότητα είναι μια αντεπίθεση και θέλει να απαντήσει στην αντεπίθεση. Τα πράγματα είναι λοιπόν λίγο διαφορετικά όσον αφορά την ερμηνεία και μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής πάμε πιο πολύ προς μια ισορροπία. Θα ήθελε βέβαια να αποφύγει το Ιράν να γίνει ένα χτύπημα στη συνέχεια στην Ράφα, αλλά ξέρουμε ότι η Ράφα θα είναι το τελικό που θα γίνει ούτως ή άλλως. Μπορεί η Αμερική να είναι εναντίον και να θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τι λέει η Αμερική και τι κάνει. Άρα η Αμερική δεν έχει αλλάξει τίποτα όσο αφορά το πλωστάσιο που προσφέρει στο Ισραήλ. Απλώς επικοινωνιακά λόγω των εκλογών πρέπει να φανεί ότι είναι το λεγόμενο good cup, bad cup. Άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι όλοι ετοιμάζονται για ένα κλείσιμο στην Ράφα και είδατε ότι οι τελευταίες προσπάθειες για το θέμα της κατάπαυσης πυρός με την ανταλλαγή των ομήρων είναι ότι φάνηκε ότι η Χαμάς δεν έχει αρκετούς όμηρους που να είναι ζωντανοί για να κάνει αυτή την πράξη. Κατά συνέπεια και αυτό δυσκολεύει το Ιράν γιατί δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο πάνω στη Χαμάς. Άρα μπορούμε να πούμε συνοπτικά τώρα για να κλείσουμε και να απαντήσουμε εξ ολοκλήρως το ερώτημα, είναι ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι για να φανεί ότι είναι αρκετά σημαντικό ως
απάντηση. Δεν πρέπει όμως αυτή η απάντηση να ξεφύγει, γιατί αλλιώς θα δώσει ένα πάτημα στο Ισραήλ να κάνει ένα πολύ πιο δυνατό χτύπημα που δεν θα το ήθελε, γιατί τόσο καιρό, εδώ και μήνες, από τότε που άρχισε αυτή η επίθεση της 7 Οκτωβρίου, το Ιράν θέλει να αποφύγει αυτήν την εμπλοκή, την άμεση. Ταυτόχρονα όμως έχει καταλάβει ότι με τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει έχει ξεπεράσει κατά πολύ την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα το οποίο ήταν ένα στόχος για το Ιράν. Μάλιστα. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Διαβάζω Βεβαίως. Ότι το Ισραήλ λένε πως δεν έχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική από την αρρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ισχύει αυτό, δηλαδή ότι μπορεί, ας πούμε, ο Νετανιάχου να ρισκάρει έναν πολύτιμο σύμμαχο με αφορμή και όσα έγιναν στη Γάζα, το ρωτάω τώρα αυτό. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το Ισραήλ και η Αμερική είναι σε ένα συμμαχικό πλαίσιο. Μπορεί λόγω των εκλογών Νοεμβρίου, εννοώ για τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, να χρειάζεται η κυβέρνηση Biden να το παρουσιάζει κάπως διαφορετικά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι δύο σύμμαχοι σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής και δεν είναι αυτά που έγιναν με τη Χαμάς που μπορούν να τα αλλάξουν. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που και οι αραβικές χώρες στην περιοχή δεν θέλουν να προωθήσουν τη Χαμάς, παρόλο που θέλουν να προωθήσουν την Παλαιστίνη, είναι δύο οντότητες διαφορετικές. Στην πραγματικότητα συμφέρει και την Φατάχ στην περιοχή να μην είναι τόσο δυνατή η Χαμάς. Κατά συνέπεια, ένα κλείσιμο του πολέμου με την Ράφα βολεύει πάρα πολλούς, χωρίς όμως να μπορούν να το πούν ξεκάθαρα. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Αν αυτό το πράγμα κλείσει γρήγορα, θα μπορεί η Αμερική να πει: εγώ έκανα όλες τις προσπάθειες για να μην χειροτερέψει η κατάσταση και μετά θα μπούμε στην εκλογική εκστρατεία ξεκάθαρα, χωρίς να έχουμε τα προβλήματα της διαχείρισης της Μέσης Ανατολής, από τη στιγμή που θα φανεί ότι η κυβέρνηση έκανε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες. Μάλιστα. Το κρατάμε όμως και το ότι όλα αυτά είναι μακριά από την Ελλάδα, αλλά όχι τόσο από τη διεθνή σκακέρα, έτσι. Είναι ενταγμένα στη διεθνή σκακέρα, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν παίζει καθόλου με το θέμα της Ελλάδος, ούτε καν θα έλεγα με το θέμα της Ευρώπης. Είναι καθαρά Αμερική με Ισραήλ και Ιράν με Κίνα και Ρωσία. Παίζει ένας παράγοντας, αλλά είναι και αμφιλεγόμενος και αμεληταίος, είναι ο τουρκικός παράγοντας που θα ήθελε η Τουρκία να παίζει έναν ρόλο πιο σημαντικό, αλλά δεν γίνεται, γιατί παίζουν άλλοι παίχτες, όπως είναι το Κατάρ, όπως είναι η Αίγυπτος, έναν ρόλο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης που δεν μπορεί να χειριστεί η Τουρκία, γιατί οι αραβικές χώρες δεν νιώθουν ότι τις αντιπροσωπεύει. Εξαιρετικά. Κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ από καρδιάς για το χρόνο σας. Και εγώ, να είστε καλά.